Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις, να σε πάντα καλά. Εμπαράφωνο. Κι όταν είσαι κοντά μου, κι όταν είσαι μακριά, να είναι η κάθε σου μέρα μια καινούρια αρχή. Καλημέρα, τι κάνεις, σ' αγαπάω πολύ. Αυτό το τραγούδι του Πάριου με βοήθησε να βγάλω όλη την τρίτη ηλικίου. Οκ. Και σου το αφιερώνω. Είμαι παράπονη, ξέρω το, αλλά ήθελα να σου το τραγουδήσω. Επεθύμησα. Okay. Κι εγώ σε επεθύμησα. Πώς είσαι σήμερα? Καλά είμαι. Στον αγώνα. Κοιμηθήκατε καλά χθες το βράδυ? Προσπαθήσαμε. Κοιμηθήκατε επαρκώς χθες το βράδυ? Ναι, μπορώ να πω ότι κοιμηθήκαμε επαρκώς. Έναν 7 ώρων το κοιμηθήκαμε. Αχ, τυχερούλιδες, θες να σου πω το δικό μου? Λοιπόν, για πες. Η ώρα 1 και 21 αποκοιμήθηκα στον καναπέ. Οκ. Okay. Ώρα που βλέπαμε, δεν ξέρω ποιον επεισόδιο του Casa de Papel ή του Money Heist. Αποκοιμήθηκα. Το γεγονός ότι αποκοιμάμαι στον καναπέ έχει 2 μέρες είναι θετικό, που σημαίνει ότι είμαι χαλαρή. Δεν έχω άγχος. 2 ώρες μετά ξύπνησα. Και πήγα στο κρεβάτι μου. Στο κρεβάτι μας. Μπορώ να πω στο κρεβάτι μου, γιατί όταν εξάπλωσα, ο συγκάτοικος μου στο κρεβάτι μου τραβούσε όλα τα παπλώματα προς την πλευρά του. Ενώ κοιμόταν. Εγώ μπορούσα το ραφιέρα μου και έπρεπε να γίνει κάτι επιτέλους για να, ξέρεις, ήταν η πρώτη βραδιά που μπορούσα να ξαπλώσω μπρούμητα χθες, γιατί βγήκαν οι επίδεσες. Yes! Βγήκαν οι επίδεσες μετά από 10 μέρες, είμαι ελεύθερη! Που λες. Και όταν πέφτω μπρούμητα, είμαι και πολύ πιο παχιά από αυτό και πολύ πιο βαριά, βάζω το... Το πάπλωμα, εντάξει, έχουμε ένα πολύ μεγάλο πάπλωμα, κατάλαβες, λέω, είναι μεγάλα σπίτι μας. Το βάζω, τον ακούω που κινείται, κάνει με κοφτή, κοιμήθηκα. Όμως το πλήρωσα. Μετά το πλήρωσα ακριβά. Γιατί στις 6 και 10 ήρθε μέσα ο Λάζαρος, ο οποίος ετοιμαζόταν να πάει για ύπνο και του λέει «Παπάκι, παπάκι, χτυπά το ξυπνητήρι σου, άργησες». Το παπάκι με γιώτα το γράφουν και οι δύο όταν το γράφουν. Το παπάκι. Σειρά. Α, οπότε... νομίζω ότι θέμα είναι ορθογραφίας, νομίζω ένα θέμα γένους αρσενικού τύπου δέντερου. Ναι, νομίζω ότι θέμα ορθογραφίας. Να μην τα συζητώ, λέει μου ο άντρας μου, δεν με πειράζει να ξανακοιμηθείς η ώρα 6 και 10. Πάλι καλά που δεν τον πειράζει. Ναι. Οπότε σηκώθηκα από μέρα μου. Έχω κοιμηθεί σύνολο χθες το βράδυ 4 ώρες και 38 λεπτά. Oh. Τώρα είναι 9 και 17, έχει 3 ώρες που με ξυπνιά. Έχω ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα στον υπολογιστή και τώρα θα κάνουμε μαζί σου vlog και μετά θα κάνουμε μαζί και το πρωινό. Θα κάνουμε μαζί σου έκτακτο τώρα και θα κάνουμε μαζί και το πρωινό. Αύριο θα σου στείλω. Ώστε, εντάξει, είμαι καλά όμως. Μετά που θα βιντεοσκοπήσουμε μαζί σου, θα πάει κοιμηθώ. Πολύ καλά θα κάνεις. Όντως, ώστε όταν έρθει ο σύζυγος μου σπίτι και θα κοιμηθεί, εγώ να είμαι ξύπνια. Γιατί... Είπαμε, αλλάζουμε τις ώρες. Θα βγω και στη Χριστιανά το απόγευμα, στον Αλφα Κύπρου. Την εκπομπή με αγάπη Χριστιανά. Εκεί θα βγω βαμμένη, όχι άβαυτη που είμαι τώρα. Φαίνεται ότι είμαι άβαυτη. Έπιασε τις δουλειές του κουμπάρες, μόνο κοκκινάδι. Φαίνεται. Μάλλον έχεις φυσικό βάψιμο. Φυσικούς μαύρους κύκλους. Σύμφωνα σκύμου. Όχι από αυτό που κάνεις 25 λεπτά να το κάνεις, το άλλο, το πιο φυσικό. Το άλλο το φυσικό βάψιμο. Εσύ έχεις μολύβι, λέγω, στο μέτρο. Ναι, έχω λίγο μολύβι από χθες. Έχεις που τα χθες το μολύβι. Δεν το καθαρίζεις. Ναι. Όχι, από τα νεύρα μου δεν προνόησα. Είναι η ιδανική περίοδος για ηρεμία αυτή. Είμαστε καραντίνα. Όχι, ναι, πάλι. Είμαστε όλοι μαζί και ζωηρά.
Αχ. Τι να έχεις δει, δεν καταλαβαίνω. Ω, μα είναι όλα τόσο ήρεμα, τόσο... κυλάνε όλα τόσο πρίμα, που είναι αδικαιολόγητη, το ξέρω, ναι. Είσαι αδικαιολόγητη, αρέσει το νίκημα, αφού είναι όλοι μες στην καλή διάθεση. Κανείς δεν βαριέται. Ας σου πω φάση. Χθες το απόγευμα, την ώρα που σχολάσαμε τον Παναγιώτη, βγήκα να κάνω μία βόλτα στην αυλή. Ξέρεις την αυλή μου πόσο μικρή είναι. Βγήκα από την κεντρική είσοδο, πήγα ένα γύρο και μπήκα από την αυλόπορτα του δωματίου του Λάζαρου και του λέω «Θα επίσκεψη». Και μου λέει «Γιατί δεν είσαι από μέσα». Του λέω «Για να κάνω, να πω και λίγο έξω». Τέλος πάντων, μετά που τελείωσα το επίσκεψη μου στο Λάζαρο, η οποία κράτησε 3 λεπτά, είπατε «Φύγε από εδώ, φύγε». Βγήκα έξω, βγήκε και ο άντρας μου έξω και ακούγαμε ένα παιδάκι, το οποίο πρέπει να ήταν ηλικίας νηπιαγωγείου, δημοτικού, πρώτης τάξης δημοτικού, το οποίο ήταν έξω και είχαν την επανάσταση του. Και του φώναζαν η μάνα του «Μπες μέσα! Θα καλέσω την αστυνομία! Φέρτη, φέρτη, δεν με νοιάζει!» Η καημένη, η δύσμηρη μάνα έλεγε «Παιδί μου, απαγορεύεστε να είμαστε έξω με αυτόν τον καιρό!» Ποιος τον Παναγιώτη, σκέφτηκες πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε μαζί μας για καραντίνα έναν ο οποίος είναι προς το τέλος της εφηβείας και σχεδόν ενήλικας. Καημένη γυναίκα, ήταν σε απόγνωση. Είναι πολύ δύσκολο όταν έχεις τόσο μικρά παιδιά. Πάρα πολύ δύσκολο. Την ερχόμενη Τρίτη έχουμε τη συζήτηση για το... Για το πώς θα αποσχολούμε τα παιδιά στο σπίτι. Δεν ανησυχώ ότι μέχρι την επόμενη Τρίτη θα είναι επίκαιρο, γιατί στην Ελλάδα έχουμε πέντε μέχρι τις 27 Απριλίου θα είναι η καραντίνα. Και στην Κύπρο... Και βάλε. Και στην Κύπρο χθες διάβαζα ότι ο πρόεδρος θα επικοινωνήσει τον Αρχιεπίσκοπο για να μεταθέσουν το Πάσχα. Με νέα απορία μου είναι τι θα γίνει με όλες τις άλλες γιορτές άμα μεταθέσουν το Πάσχα. Κάποιοι άγιοι θα μείνουν αγιόρταστοι. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ποιοι θα μείνουν αγιόρταστοι. Κόρη, αφού το Πάσχα είναι 19 του Απριλίου, άμα το βάλουν 19 του Μάη ή 19 του Ιούνιου. 27 μπορεί να το βάλουν. Που να είναι η απόδοση του Πάσχα. Αντί απόδοση θα κάνουν Πάσχα πραγματικό. 27. Ναι, του Μάη. Είπα στην Ελλάδα, μα δεν είπατε να το μεταφέρουν. Είπαν ότι. Αφού ό,τι κάνουμε εμείς, ό,τι κάνουμε η Ελλάδα, κάνουμε και εμείς. Δεν ξέρουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Είναι η μητέρα πατρίδα. Καλά κάνουμε και ακολουθούμε. Μα δεν είπα στην Ελλάδα ότι είναι μεταθέτουν το Πάσχα, κορί. Είπαν ότι μην πάτε στην εκκλησία την Κυριακή του Πάσχα, να ευχόμαστε να μπορέσετε να πάτε στην απόδοση. Ναι, ισχύουν και οι αργίες. Δηλαδή, να κάνουμε η Μεγάλη Παρασκευή ξανά, Μεγάλη Πέμπτη ξανά, την Δευτέρα του Πάσχα ξανά, Τρίτη του Πάσχα ξανά, ή απλά μόνο Πάσχα είναι να γιορτάσουμε. Όλους αυτούς που είμαστε μαζί στην καραντίνα να μας γυρίσει. Πάντως, αν θα το μεταφέρουμε, είστε καλεσμένοι μας. Έλα σου πω, σας αρέσουν τα επικίνδυνα σπορ. Μετά από τις τελευταίες γιορτές που μας φιλοξενήσατε και είδατε τι συμβαίνει. Δεν έχει πιο επικίνδυνο πράγμα από την καραντίνα, αγάπη μου. Τρελό ζευγάρι. Τώρα φλερτάρετε με τον κίνδυνο. Το μεταξύ, χθες μου κάνει έτσι ο Παναγιώτης. Είσαι πολύ τυχερή φέτος. Του λέω γιατί μου λέει δεν θα έχει Πάσχα. Που λες ότι παθαίνω κατάθλιψη τις γιορτές. Ξέρεις τι γιορτές που απολωλαίνεται εντελώς, είναι που είναι απογίνεται. Μου λέει, είσαι τυχερή, φέτος δεν θα έχει γιορτές. Του λέω, καραντίνα. Έχει καραντίνα. Είδες το ακόμα χειρότερη από γιορτή. Το είδες. Αυτό που συμμετείχα και εγώ που σας κάλεσα να φάμε σπαναγκοπίτα. Ναι. Είδες που του έδειξε ο κόσμος στην παράσταση ότι είναι λυπημένος που πάει στο σούπερ μάρκετ και είναι δρομιάδη. Το έχει πάρει κατά κάρτα. Με πήρε τηλέφωνο χθες και μου λέει δεν είμαι καλά ψυχολογικά, έχω θέματα, έχω δίκιο οι συνδρομητές σου που λένε ότι είναι πολύ... Του λέω σύνελφε, γε μου, του λέω σύνελφε. Ας τα να πάνε. Σύνελφε, του λέω σύνελφε. Αποφάσισε να τον πάρει πλήρως από κάτω χθες, σου λέει αφού είπαν ότι έχω δίκιο που είμαι στενοχωρημένος, αλλά μετά θα στα... Είδες το βραδινό το live που κάναμε στο Instagram. Όχι. Θα κάνουμε live με τον Κωνσταντίνο Νιάσονος. Και στον Κωνσταντίνο Νιάσονος. Ναι, το γνωρίζω, δεν το είδα. Ναι. Ζήτησα ειδική άδεια από τον σύζυγο μου. Ειδική άδεια. Ήταν η ώρα 9 το live. Ετήθηκες άδεια. Με μήνυμα, αν ή χωρίς.
Μου έχουν επιβάλει να κλείνω το τηλέφωνο το βράδυ. Και μου λέει, εντάξει, άμα είναι ο Κωνσταντίνος, δέχω. Ξεκινήσαμε το live ώρα 9. Κατά τις 9.30 ιδέησε να ξυπνήσει και ο Παναγιώτης, ο οποίος ήταν πάλι ξύπνιος από το πρωί, γιατί έχτισε κινηθούν έναν ποντικό και ξύπνησε η ώρα 5 παράκτες. Μάλιστα. Και ήρθε στο live και τον μποϊκόταρε. Και έγινε ο star του live. Και το οποίο κράτησε μέχρι τις 9.30. Πολύ μεγάλο λάθος. Έχουν πει κάνατε, όχι live. Θα ανεβάσω αποσπάσματα μετά. Οκ. Ο Λάζαρος που ήρθε στο live, ο οποίος νομίζω ήθελε, γιατί λέει, φώναξε σε κάποια φάση και λέει, με φώναζες. Θες να κάνουμε... Δίνεται υλικό σε διάφορους κωμικούς της κυπριακής showbiz να περνάνε ωραία. Προφανώς. Μάλιστα, αυτά. Αυτά, το κλείσουμε. Όχι ρε, δεν είπα να το κλείσουμε. Τι ανέκδοτα της καραντίνας. Τα ανέκδοτα. Εντάξει, εμείς εδώ πέρα το παλεύουμε όσο μπορούμε. Θα δείξει. Πάλι καλά που έχουμε από ένα δωμάτιο και δεν συναντιόμαστε κατά τη διάρκεια της μέρας. Στο γραφείο. Εγώ είμαι στο γραφείο. Ο Λάζαρος που κάνει μαθήματα είναι στο υπνοδωμάτιο. Η Μαρία είναι στο δωμάτιο της. Και ο άντρας μου είναι στο σαλόνι. Οπότε εντάξει. Είναι ωραία φάση αυτή με τα δωμάτια. Πάρα πολύ. Ο καθένας είναι. Δεν συναντιόμαστε όλη μέρα. Μόνο το βράδυ όσο να αντέξουμε ένα στον άλλο. Ο Άρης που είναι, ο σκύλος που είναι. Πώς το λέω, ο Άρης κόρη. Είναι πάρα πολύ άταχτος τώρα τελευταία. Κάνει μας πολλές ζημιές. Ναι, και εντάξει. Ναι, τι να κάνουμε. Ο καθένας βγάζει τα ψυχολογικά του μέσω καραντίνας. Τα σκυλιά και τα παιδιά είναι αυτά που απορροφούν την αρνητική ενέργεια πρώτα. Ναι, ναι, ναι. Φαίνεται στον καημένο το ζήτη κατευθείαν. Όλο να ταξίες κάνει. Τρώει ξύλα, κόβει πράγματα. Φυσικά και τον... τώρα είναι η ερώτηση αυτή. Τον περπατάει κάθε μέρα ο καθένας που μισή σύνορα. Έχουμε και εμείς κάτι κίνδυνο για να τον περπατήσουμε. Μου βγάλουμε βασικά. Μου βγάλετε ως στήλη, σκύλη. Ναι. Θέλουμε και ένα γατάκι να φέρουμε. Για να μας βοηθάει, γιατί άρχισα φίδια εδώ και θέλουμε να έχουμε και ένα γατάκι. Φίδια. Οπότε, ναι. Θα τα πάνε καλά. Θα τους πάει τα νεύρα σίγουρα του ζήτη η γάτα, γιατί αυτή ήταν ελεύθερη. Και αυτός είναι στο σπίτι του. Ναι, τι να κάνουμε. Αυτά. Τέταρτη τρίτη της καραντίνας. Τέταρτη τρίτη. Για μένα. Έχουμε άλλες τέσσερις νομίζω. Και εγώ που έχω κάψει και το πόδι μου και δεν μπορώ ούτε περπάτημα να πάω, ίσως από αύριο να μπορέσω να πω λίγο. Μπορούσα να πάω περπάτημα με το πόδι. Δηλαδή τα γενέθλια σου θα είσαι καραντίνα. Όχι. Γιατί ρε, να πάει μέχρι τις 4 του Μάη είναι, γιατί να μην πάει. Ναι, θα είμαι. Τέλεια. Δεν θα χρειαστεί να καλέσω κόσμο, δεν θα ταλαιπωρήσω. Ελά, σου πω το Σάββατο για τα αγόρια μας. Ναι, γιατί... Ναι, γιατί ναι, τα αγόρια. Γιατί άλλες χρονιές έκαμπες, λες μου. Στα 40 μου έκαμα πάρτι, δεν μπορείς να πεις. Στα 40 σου. Σαν στα 50. Περιμένουμε κάθε 10 χρόνια να κάνουμε πάρτι, σωθήκαμε. Που λες είναι το Αγίου Λαζάρου το Σάββατο. Γιορτάζουν τα αγόρια μας. Εκτός αν τον μεταθέσουν. Τα γιορτάζουν δύο φορές. Να τον μεταθέσουν, αφού είναι κινητή γιορτή, μπορούν να τον μεταθέσουν άμα θέλουν. Άμα θέλουν, α. Αχ, κόρη μου, κόρη μου. Τι δώρο θα κάνεις του Λαζαρού. Τι δώρο θα κάνω του Λαζαρού. Δεν ξέρω. Εσύ του βίντεο του δικού σου του Λαζαρού. Ή θα του κάνω το αγαπημένο του φαγητό. Α, και εγώ αυτό. Και εγώ το αγαπημένο του φαγητό. Ναι, συμφέρει.
Δεν πω κι εγώ. Μα χαμούρε ο καημένος ο Λάζαρος είναι πολλά εύκολο σήμερα ο Λάζαρος. Άμα πλησιάζουν οι ορτή του γενέθλια του μου λέει δώσε με αυτόν τον ποσό θα αγοράσω αυτόν τον πράγμα. Και πάει από μόνος του ανθρώπου και είμαστε μια χαρά. Τέτοιος έτσι επιχειρηματικός τύπος ήταν και ο αδερφός μου. Η γενέθλια έβρισκε από μόνος του το αντικείμενο της βαρέσκειας του, ζητούσε το ακριβές ποσό και πήγαινε και το αγόραζε. Και τελειώνει που αυτό είναι. Είναι πρακτικοί άνθρωποι. Κυριακή θέλει λουλούδια, θέλει εθοδέσμες, ρομαντισμούς. Πού είναι να τα βρούμε τα λουλούδια εμέσω. Κυριακής πάντως... Δεν έχετε ένα λουλούδι. Τα γενέθλια της Κυριακής πάντως... Έναν κρίνο, έναν κάτσο, που είναι επίκαιρος. Παιδί μου, η Κυριακή είναι στην Αγγλία. Hello. Ναι, το ξέρω, αλλά γιορτάζει 2 του Φλεβάρι, δεν γιορτάζει. 2 του Φεβράρι είναι γενέθλια. Μετά, ναι, μετά η γιορτή της είναι τον καλοκαίρι. 7 του Ιουλίου, 7 του Ιουλίου. Μένει να μπορέσει το καημένο να έρθει στις 7 του Ιουλίου, νομίζω. Γιατί να με έρθει η κόρη, σας παρακαλώ, εγώ τα γενέθλια μου είναι να τα γιορτάσω. Σε παρακαλώ έτσι. Πάρα πολύ. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω βάλει όριο στην καραντίνα μέχρι πότε θα κρατηθεί. Όχι, αρνούμε να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Εντάξει, κάτσε με πρέσπονική και μετά να σου πω εγώ αν θα τα βγάλεις πέρα. Δεν έβαλες όριο. Άμα σκέφτεσαι ότι να πάει πολύ καιρό, μετά όταν πάει λιγότερο να είσαι ευτυχής. Ενώ άμα σκέφτεσαι ότι... τώρα, όταν... Άκου, μετά το peak day, με βάση την επιστημονική έρευνα που έκανε το Πανεπιστήμιο Κρήτης, θέλουμε περίπου 1,5 μήνα για να τελειώσει, όλη αυτή η ταλαιπωρία. Το μετά από το peak day. Το peak day το δικό μας δεν ξέρουμε. Να το δούμε, πρέπει να το δούμε όταν η μέρα που έχει τα πιο πολλά κρούσματα και μετά αρχίζουν βαθμιά τα κρούσματα να πέφτουν, ώσπου αρχίσαν φτάνουμε σε κάποια φάση που δεν υπάρχει. Νομίζω ναι. Νομίζω ναι, τις τελευταίες 2-3 μέρες αρχίσαν και πέφτουν. Αλλά δεν τα παρακολουθώ. Χθες, ας πούμε, δεν... Ελπίδες όλων μας είναι ναι, να βγει. Δεν ξέρω τον ακριβή αρχή. Και χθες που άκουγα την ενημέρωση στις 6 από την Ελλάδα, από τους Φιόδρας και λοιπά, είπαν ότι παρόλο που τα πάμε πάρα πολύ καλά, δεν πρέπει να πάρουμε θάρρος. Δηλαδή να σταματήσουμε να προσέχουμε, γιατί δεν χάσουμε το παιχνίδι. Όχι, θα σταματήσουμε να προσέχουμε. Απλά βλέπουμε τούτη την κατάσταση και μετά βοηθάει και ο καιρός, φαντάζομαι, να βοηθήσει και ο καιρός. Ότι όταν να πιο εύκολα τα πράγματα. Δεν είμαστε σίγουροι ότι θα βοηθήσει ο καιρός. Είναι σίγουρο, αλλά το μαθηματικό μοντέλο τους άλλως δείχνει πτώση μόνο σημείο και μετά. Ναι. Εσύ δεν είσαι που το μήνυα στήθος. Ναι, ναι. Δείχνει ότι έχει τέλος του το πράγμα, ότι είναι ένα τελευταίο. Ναι. Ακριβώς. Τελειώνει κάποια στιγμή. Αφού μετά το peak day ξεκινούμε την... Υποτίθεται ότι είναι η περίοδος που τελειώνει όλη αυτή η ιστορία. Ναι, αλλά το θέμα είναι να δούμε πότε είναι το peak day. Γιατί μπορεί ακόμη να μην είναι το peak day. Αν είναι... Εντάξει, μπορεί. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Θα μας το πούν οι ειδικοί πότε είναι το peak day. Αλλά εγώ υπολογίζω γύρω στις αρχές Ιουνίου να... τα πράγματα να επανέρθουν ως ένα βαθμό. Αρχές Ιουνίου. Έτσι εγώ το ίδιο. Άρα τα γενέθλια μου... Ναι. Άρα Ιούλιο είναι... μπορώ να... θα είναι μια κανονική μέρα. Μπορεί να κολλήσουμε όλοι αν ήταν κορονοϊό στο πάρτι της Αριστονίκης. Τα μάτες, κορή, μα τι είναι αυτή η απεσιοδοξία πλέον. Ένα κορονοπάρτι να κολλήσουμε κορονοϊό. Δεν θα κάνω κορονοπάρτι. Δεν θα κάνω κορονοπάρτι. Θα πάω μια βόρτα στα βουνά που θέλω να πάρω τα όρη και δεν με αφήνουν. Τα όρη και τα παραρά. Θέλω να πάρω τα βουνά και δεν με αφήνει ο κύριος Νίκαρος. Το λες, θα γίνει τον Ιούλιο. Παρακαλώ. Το λες πόσο θα γίνει τον Ιούλιο. Φυσικά και το λέω. Γιατί να μην το πω δηλαδή. Πόσο θα γίνει. 38. Δεσποινίσαι τον 38.
Κάπως έτσι. Η Φρούλα η Ζακοπέ. Α, είσαι πολύ μικρή. Βρέφος, βρέφος. Είσαι πάρα πολύ μικρή. Όχι, είσαι πολύ μικρή. Πάρα πολύ μικρή. Λοιπόν, κλείσε αυτόν τον έκτακτο. Εγώ έχω βάλει είδος σκουλαρίκια για να κάνουμε το αυριανό. Το πρώτο βλόγκ του αυριανού. Το σε χρειάζομαι οπωσδήποτε. Οκ. Okay. Φιλάκια, bye. Χαιρετώ. Bye.